είναι καλύτερα. Ναι, είναι τρεις νέες προτάσεις που εγκρίνονται και ζητάμε εδώ τώρα την έγκριση για να ξεκινήσουν τα προγράμματα. Τα δύο πρώτα είναι με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το τρίτο δεν θυμάμαι. Έτσι, από ποιον υποβλήθηκε. Κύριε Μαμάκο. Πώς? Ναι, εντάξει, όταν είναι 20 προγράμματα, πού να θυμάμαι. Συμφωνούμε, κύριε Πρόεδρε, συνέδεξη. Φαίνονται μέσα. Αρνητική ψήφος λαϊκής εισπύρωσης. Κύριε Γούλα. Δεν μας είπε ο κύριος Σούλτης τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα. Τι είναι. Δηλαδή, τι δηλαδή τώρα, συγγνώμη δηλαδή τώρα, τι να ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε. Αέρα πατέρα δηλαδή. Θεώρησα ότι έχετε διαβάσει την εισήγηση, το οποίο τη λέει αναλυτικά. Γι' αυτό δεν είπα. Το ένα είναι αγροδιατροφικό, έτσι, το άλλο είναι... Δεν τα έχω εδώ, έχω τις εισηγήσεις. Το ένα είναι Horizon, το ένα είναι Urban και το άλλο είναι Erasmus. Αγροδιατροφή είναι το ένα, το άλλο είναι κάτι με διαχείριση ελεύθερων χώρων και το τρίτο είναι με μετανάστες. Εδώ. Αφού σου λέω τα άλλα έχουν ξεκινήσει και έχουν εξελιχθεί 3 χρόνια και δεν πήρα ακόμα. Εδώ ακόμα τώρα υποβάλλουμε την πρόταση. Ωραία. Κύριε θετική. Κύριε Γαβούλα. Θετική. Με την αρνητική ψήφος της λαϊκής εισπύρωσης. Κατανομή ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών συνολικού ποσού 697.658. Ομόφωνα. 22ο θέμα. Και. Ωραία. 22ο θέμα. Σύσταση Επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας. Ομόφωνα. Και για τις κατασκευές στον αύριο χώρο σχολείων. 23ο. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ. Με την αρνητική ψήφο της λαϊκής εισπύρωσης. Έχει υπάρξει οριοθέτηση του Πάρκου του Αλκαζάρ. Δεν κατάλαβα τι λέει. Τι ρωτά. Ρωτώ το εξής. Υπάρχει ένα αίτημα των κατοίκων της περιοχής Αλκαζάρ για την Αγία Κατερίνη. Για την εκκλησία. Για την εκκλησία. Δεν έχει καμία σχέση. Οι διάδρομοι γίναν μέσα και είχαν σχέση με το Πάρκο των Ευχών. Εντάξει, δεν το ξέρω. Καμία σχέση δεν έχει με την εκκλησία. Ίσα-ίσα που προσπαθούμε κι εμείς να κάνουμε ό,τι... Ωραία. Με την... Ναι, ομόφωνα. Όχι. Με την αρνητική ψήφο της λαϊκής εισπύρωσης. 25ο θέμα. Ομόφωνα. Η έγκριση ΑΠΕ για δεύτερο, τι ακριβώς, πόσο ποσό είναι αυτό. Μιλάμε στο... Τώρα μην ζητάτε από τον Αντιδήμαρχο να βλέπει, να διαβάζει τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες. Δεν τους διαβάζω, τους υπογράφω στα γκαβά, σας το λέω. Λοιπόν, για το 25ο θέμα. Για το 25ο θέμα. Ομόφωνα. Ομόφωνα. 26ο θέμα. Έγκριση παράταση εργασιών του έργου ασφαλτοστρώσης Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης. Με την αρνητική ψήφο της λαϊκής πίωσης. Να δικαιολογήσω, Πρόεδρε. Εντάξει, εδώ επικαλούνται θεομηνίες μέσα στον Ιούλιο και στον Αύγουστο. Ποιος είδε θεομηνίες στη Λάρισα μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο? Γιατί γι' αυτό η βασική αίτηση αυτό λέει. Να είναι και πιο πιστευτή δηλαδή η αίτηση. Είναι απαράδεκτο όπως έρχεται, άμα το δεχτούμε. Γίνεται και ακόμα χειρότερα με το 27. Είναι 7 παρατάσεις. Αυτό να ρωτήσουμε τον Αντιδήμαρχο. Λοιπόν, γιατί είναι 7 παρατάσεις. Να το συζητήσουμε στο 27ο. Λοιπόν, οι υπόλοιποι πριν της λαϊκής εισπύρωσης το εγκρίνουν. Στο 27, στο επόμενο θέμα. Τερζούδη, βοηθήστε λίγο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εκτός αυτού. Να κλείσουμε το 26.
να κάνει μία σύσταση το Προεδρείο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε συντεταγμένα. Λοιπόν, ως προς το 26, πλην της αρνητικής ψήφου της Λαϊκής Εισπύρωσης, υπάρχει άλλη αρνητική ψήφος? Όχι. Εγκρίνεται με την αρνητική ψήφο της Λαϊκής Εισπύρωσης. 27ο θέμα, έγκριση παράτασης εργασιών του έργου ασφαλτοστρώσης. Μία σύντομη εισήγηση από τον κύριο Σούλτη. Εγώ θα κάνω μια γενική έτσι τοποθέτηση για τις παρατάσεις που δίνουμε. Έτσι. Πολλές φορές, ενώ φαίνονται σαν παρατάσεις, είναι τακτοποιητικές. Τι εννοώ με αυτό? Ας πούμε, η ασφαλτόστρωση το 27, έτσι, η ασφαλτόστρωση της Λάρισας, έχει ένα ποσοστό, ας πούμε, 10% ακόμα, 5% δεν θυμάμαι καλά, που δεν γίναν, κάποιοι δρόμοι που δεν γίναν. Και να σας πω κάτι, περιμένουν να εξελιχθεί άλλη εργολαβία στην οδό Αβέρφ για να πάει να τη ρίξουν μετά τον δρόμο. Δεν μπορούν να κάνουν πρώτα τον δρόμο και μετά τα κράσπεδα. Είναι και τέτοια πράγματα. Είναι και άλλα που είναι τακτοποιητικά. Για παράδειγμα, στην Τερψιθέα ήταν πολιετής δέσμευση. Έτσι. Δηλαδή πήρε τώρα, έκανε το κομμάτι εκείνο, πήρε τα χρήματα που έπρεπε και τώρα θα πάρει τα επόμενα λεφτά τη νέα χρονιά. Ο εργολάβος δεν μπαίνει. Λέω ότι είναι και τακτοποιητικά πολλά από αυτά. Εντάξει. Δηλαδή οι παρατάσεις εκείνες που, να είστε σίγουροι ότι ούτε εμείς θα τις δώσουμε αν δεν βλέπουμε ότι ένας εργολάβος μας εγκαταλείπει και δεν κάνει το έργο. Έτσι. Παρακολουθούμε τα έργα με λεπτομέρεια. Ερωτήσεις. Κύριε Βαγιούλη. Η απορία μου είναι εξής. Έρχονται κάτοικοι από διάφορες περιοχές, από διάφορες οδούς. Έρχονται κάτοικοι. Σε μένα έρχονται αιτήματα. Και μου λένε, πέρασε ο ένας ο δρόμος, έγινε άσφαλτος, ο διπλανός δεν έγινε. Σε αυτά τα... Καταρχήν να πω ότι πρώτα απ' όλα το σχέδιο έτσι γίνεται ανάλογα με τις εκτιμήσεις που κάνει η τεχνική υπηρεσία, ανάλογα με το αν θα γίνει ανακατασκευή του δρόμου. Σε όλα υπάρχει εξήγηση. Για παράδειγμα, κάναμε την Ηπείρου που έχει σημαντικά προβλήματα από την Ανθή Μουγαζή μέχρι το νοσοκομείο, δεν την κάναμε. Θα έρθει ο άλλος και θα πει: μα έκανε εδώ, δεν έκανε εδώ. Δεν έκανα γιατί. Γιατί είναι μελέτη. Τη νέα χρονιά θα βγει ανακατασκευή όλου του δρόμου. Σας είπα και για την Αβέρωφ το ίδιο. Δηλαδή, αμέσως την επόμενη εβδομάδα ξεκινάω τα πεζοδρόμια. Θέλω να πω δηλαδή ότι εντάξει, υπάρχουν λόγοι. Κύριε Τερζούδη, τώρα μπορείτε να ρωτήσετε. Για να μην παρεξηγηθώ, σίγουρα υπάρχουν παρατάσεις και σίγουρα έχουμε ψηφίσει παρατάσεις. Απλά εγώ ρώτησα γιατί μου έκανε εντύπωση το μεγάλο νούμερο των παρατάσεων. Είναι 7. Νομίζω ότι δεν το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Έτσι δεν είναι? Αυτό. Είναι και το έργο τέτοιο. Δηλαδή όταν είναι... Ναι. Όχι. Να πω κάτι. Σε αυτό τουλάχιστον δεν δέχομαι κουβέντα ότι ήταν εκλογικό. Εντάξει, γιατί όλα τα έργα εξελίχθηκαν μετά τις εκλογές. Όλα. Μα όλα. Τοποθετήσεις, κύριε Μαμάκο. Τις ψηφίζουμε τις παρατάσεις, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γρήκη. Κύριε Πρόεδρε, είναι ένα έργο που ξεκίνησε το 2017, έπρεπε να έχει παραδοθεί 15/5 το 2018. Σε αυτή την παράταση έρχονται και νέες προβλέψεις σε σχέση με την απόσυρση αδρανών υλικών κλπ. Θεωρούμε ότι έπρεπε να είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση και όχι να έρχονται συμπληρωματικά τώρα. Λοιπόν, είναι συμπληρωματική σύμβαση που έρχεται, έτσι, να το πούμε γιατί δεν το είπατε εισηγητικά, κύριε Αντιδήμαρχε. Εντάξει, εγώ λέω ότι στην τοποθέτησή μου αυτό που δεν άκουσα. Δεν θα το ψηφίσουμε. Ναι, κύριε Γούλα. Το ψηφίζετε? Λευκό. Κύριε Γαμβούλα. Εντάξει, και εμάς η κατάσταση απαιτεί να ψηφίσουμε λευκό. Είναι μια περίπτωση που δεν τη γνωρίζουμε καλά. Λευκό. Υπερψηφίζουμε με την αίρεση, αν υπάρχει τέτοια ψήφος, ότι ο κύριος Σούλτης δεσμεύει ότι θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των πολιτών και θα ασφαλτοστρωθούν οι δρόμοι που μας έρχονται στα αιτήματα. Κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο της Λαϊκής Εισπύρωσης. Έγκριση παράταση εργασιών του έργου ανακατασκευή οδών Τερψιθέας.
Ερώτηση. Ωραία. Ομόφωνα. 21. Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Κοινότητας Κοιλάδας. Έγκριση παράταση εργασιών. Έγκριση πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου επισκευές αύλιων χώρων σχολείων. Εγκρίνεται. 31. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την προμήθεια προσωρινές εγκαταστάσεις στέγας για την κάλυψη επικουρσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 13ου νηπιαγωγείου. Κύριε Σούλτη, σας ακούμε. Λοιπόν, αυτό ενώ φαίνεται έτσι ότι είναι κάτι που καθυστέρησε κτλ., καθυστέρησε λόγω του Δήμου. Γιατί? Γιατί για να εγκατασταθεί αυτό το πράγμα θέλει άδεια. Έτσι. Το Υπουργείο μετά έβγαλε μια διαταγή, ένα νόμο, εγκύκλιο, δεν θυμάμαι, νόμο, υπουργική απόφαση, που λέει ότι θα το βάλετε χωρίς άδεια, αλλά όμως για 4 χρόνια. Έτσι λοιπόν, μέχρι, νομίζω ο κ. Διαμάντος στην πολυδομία το ξέρει πολύ καλά. Από αυτό λοιπόν καθυστερήσαμε τον εργολάβο εμείς. Όμως μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχει τελειώσει. Εντάξει. Ερώτηση ή διευκρίνηση. Ερώτηση. Εγώ λέω ότι εμείς το παραλάβαμε το καλοκαίρι, ξεκινήσαμε τη διαδικασία, να κάνουμε προκηρύξεις και τέτοια. Από εκεί και πέρα, από την απόφαση αυτή που λέτε, έφτασε σε εμάς ότι έρχεται το κοντέινερ τώρα, το καλοκαίρι. Εντάξει. Δηλαδή, με ευθύνη του Υπουργείου είναι όλοι οι άλλοι καθυστέρηση και όχι με ευθύνη του Δήμου. Και... Προκάτω. Έχει ένα χρόνο όμως η απόφαση. Ναι, όχι με δικιά μας ευθύνη. Κύριε Μαβίδη, βοηθήστε λίγο. Ωραία. Θέλετε να πείτε, να προσθέσετε κάτι, κύριε Βούλγαρη. Διαδικασία ψηφοφορίας. Κύριε Μαμάκο, κύριε Κρίκη. Εμείς θα τοποθετηθούμε στο Λευκό για δύο λόγους. Εντάξει, ομόφωνα θα γραφτεί η απόφαση, αλλά το θέμα είναι το εξής. Το πρώτο είναι ότι η σύμβαση που γράφεται 12 εβδόμου από τη μεριά του Δήμου, με περαίωση του έργου, αν θυμάμαι καλά, 12 ενάτου,
περίπου. Έχουμε στην ουσία αυτό που λέμε ευθύνη από την πλευρά του Δήμου, γιατί γνώριζε από πολύ καιρό πριν ότι πρέπει αυτές οι διαδικασίες να προχωρήσουν. Από αυτό το θέμα έχει πολιτική ευθύνη, γιατί εντάξει, μπορεί να κρύβεται το μπαλάκι των ευθυνών να πετιέται στην κυβέρνηση, μόνο που κυβέρνηση, αν θυμάστε το 18, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εδώ τώρα έχουμε και αυτό. Πετάμε τον μπαλάκι στην κυβέρνηση, που η κυβέρνηση το πετάει στους Δήμους. Το ζήτημα είναι ότι ούτε η κυβέρνηση πήρε μέτρα, ούτε η σημερινή παίρνει και ο Δήμος καθυστέρησε. Και το δεύτερο, το κοντέινερ μπαίνει σε έναν προάβλιο χώρο. Μεταλλικό κτίριο, είναι ακόμα χειρότερο. Προκάτ, εντάξει. Ναι, το ίδιο είναι. Εμείς, η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι το σχολείο εκεί είναι κατασκευασμένο με ένα συγκεκριμένο προάβλιο για να προαυλίζονται συγκεκριμένα άτομα. Μπαίνοντας εκεί πέρα αυτό, μειώνει. Άρα δεν είναι η λύση η οποία στην ουσία θα λύσει το πρόβλημα. Θα το, εμείς θεωρούμε, άρα τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για να πούμε και τη λύση κατά την άποψή μας είναι ότι πρέπει να ενοικιαστούν με ευθύνη του Υπουργείου αίθουσες και να μπει μπροστά ένα πρόγραμμα κατασκευής νέων χώρων, γιατί δεν συμφωνούμε με αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος εισηγητικά όταν έκανε το άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή να έχουμε άδεια σχολικά κτίρια, γιατί είναι ενταγμένο στη λογική των τμήματων με 25 παιδιά, ενώ εμείς έχουμε θέσει τα παιδιά να είναι μέσα μέχρι 20 στην αίθουσα, να έχουν το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό. Επομένως, η λογική που λέει ότι θα περισσεύουν αίθουσες είναι η λογική το να στηβάξουμε περισσότερα παιδιά στις ήδη υπάρχουσες λιγοστές αίθουσες. Και από αυτή την άποψη ψηφίζουμε λευκό και στο 33, λευκό και στο 32. Κύριε Γούλα. Ναι. Κύριε Γαμβούλα. Ναι. Ομόφωνα λοιπόν το 31. 32-33 είπατε λευκό. Είναι η διαδικαστική ερώτηση. Σε ποιο θέμα? Στο 30, στο 32 για την πυροπροστασία, αν έχουμε εικόνα, αν έχουμε εικόνα αν όλα τα διδακτήρια, τα σχολικά διαθέτουν οικονομική άδεια και τι προβλήματα έχουμε με τα πιστοποιητικά ενεργειακής. Λοιπόν, να απαντήσω αν θέλει ο κύριος Παπαστόλου. Κύριε Σούλτη, συνεχίστε. Κύριε Παπαστόλου, ακούστε να δείτε. Για το θέμα των σχολείων κάναμε πάρα πολύ δουλειά. Ήδη φέτος, τα είπε ο Δήμαρχος, όχι με λεπτομέρειες. Έχω καλέσει τους διευθυντές της εκπαίδευσης, τους έχω στείλει και έγγραφο που λέει ακριβώς αυτά που λέτε. Το θέμα των, αυτό που ρωτήσατε το συγκεκριμένο, όχι. Έχουμε ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια, όσο είμαι εγώ τουλάχιστον, και μάλλον τα 5 χρόνια, γιατί ήταν ο Μαβίδης πριν, έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να κάνουμε όλες τις πυρασφάλειες. Έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος, δεν έχω αριθμό τώρα να σας πω. Μάλιστα τα δημοτικά τα βάζουμε τώρα στο φιλόδημο, όλα τα υπόλοιπα. Όμως οι δυσκολίες για αυτό το πράγμα είναι τεράστιες. Γιατί πρώτον, οι νόμοι αλλάζουν κάθε μέρα με τρελές αποφάσεις. Όταν λέω τρελές, για να κάνω την πυροπροστασία σε ένα σχολείο, θέλω να αλλάξω τείχους, να αλλάξω πόρτες, να αλλάξω λιβιτοστάσια. Είναι τρελές πραγματικά. Αυτό το πράγμα για να γίνει, δεν γίνεται με μαγικό ραβδί. Στην τετραετία μέσα έχουμε βάλει στόχο να τελειώσουμε τα πάντα από την τακτοποίηση των σχολείων. Και είπε και πριν κάτι ο Δήμαρχος πολύ σημαντικό. Τα σχολεία σε μια νύχτα πέρασαν στους Δήμους. Χωρίς πόρους και χωρίς προσωπικό. Αυτό είναι, ας μην το χαρακτηρίσω. Και βέβαια οι άδειες δεν είναι παράνομα, Μάκη. Γιατί εγώ ήμουνα στη διοίκηση, έτσι, και στο ΤΕΗ. Τα κτίρια μέχρι κάποια χρονολογία χτιζόταν, το δημόσιο έχτιζε χωρίς άδειες. Αυτό, βέβαια, αυτό δεν φταίει κανένας. Το δημόσιο έφταιγε, έτσι. Τώρα ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας υποχρεώνει να βγάλουμε άδειες μέχρι και μια... να πας να σκάψεις την αυλή σου, θες άδεια. Και καλά κάνει στο κάτω-κάτω. Όμως, για να τακτοποιηθούν όλα τα παλιά. Είναι ιστορία, γιατί σας λέω θέλει γκρεμίσματα. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Πήγαμε να φτιάξουμε μια εγκατάσταση σε ένα σχολείο.
Δεν θυμάμαι αν είναι αυτά με τα κοντέινερ και τα προκάτ. Λοιπόν, επειδή το σχολείο αντί για έτσι τοποθετήθηκε, έτσι είναι εκτός. Θέλει πολυδομική τακτοποίηση. Και δεν πρόκειται. Στη Γιάννουλη δεν μπόρεσα να στήσω. Είχα εργολαβείο και δεν την έστησα. Γιατί άκουσον, όποιος είναι εδώ μέσα το θυμάται. Δεν είναι το οικόπεδο καταγραμμένο στο Δήμο. Είναι στο ΚΤΥΠ και δεν έκτισα εγώ το. Δεν έκανα το προκάτ. Πάει εργολαβία έχω μένει. Θέλω να πω δηλαδή ότι βοηθάτε να τακτοποιήσουμε. Βοηθήστε να τακτοποιήσουμε. Ωραία. Διαδικασία ψηφοφορίας. Δεν είναι. Κύριε, διαδικασία ψηφοφορίας. Είναι αγανάκτηση επί της διαδικασίας. Κύριε Μαμάκο, διαδικασία ψηφοφορίας. Κύριε Σουλτή. Συγγνώμη. Διαδικασία ψηφοφορίας. Διαδικασία ψηφοφορίας. Κύριε Μαμάκο. Ναι. Κύριε Κρίκη. Σύντομα. Ναι, είπα και πριν για ποιο λόγο θα ψηφίσουμε λευκό. Το θέμα είναι το εξής, να θυμίσω όμως ένα πράγμα στον κύριο Αντιδήμαρχο. Ότι τον Καλλικράτη... Τον Καλλικράτη... Σας παρακαλώ. Υπάρχει πρόεδρος. Σας παρακαλώ. Υπάρχει πρόεδρος. Κύριε... Ποιος τον τήρη. Κύριε Διαμάντη, σας παρακαλώ. Κύριε, να μην αρχίσουμε τώρα το κουδούνι, πρώτη μέρα. Ωραία. Να επιτρέπουμε λίγο να προχωράει η διαδικασία. Δεν βοηθάτε τώρα αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν βοηθάτε αυτή τη στιγμή. Κύριε Μπουζούκη. Έχω τρίτη τετραετία δημοτική. Ωραία. Να τοποθετώ με την εξουσία. Ούτε και όταν ήταν ο Δηλιάς αντιπολίτης. Ωραία. Να προχωρήσουμε. Γιάννη, να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Κρίκη. Καταρχάς, εμένα αυτό που είπατε κύριε Διαμάντου δεν με αγγίζει, γιατί εγώ δεν ρώτησα πράγματα που δεν είχα διαβάσει. Εγώ πήρα το λόγο και σε συνεννόηση με τον κύριο Πρόεδρο, επειδή ζήτησα δευτερολογία την οποία δικαιούμαι σε κάθε θέμα σαν επικεφαλής, κάναμε συνεννόηση στην ώρα της ψηφοφορίας να πω μια κουβέντα. Αυτή ήταν η συνεννόηση. Θα είχε λήξει το θέμα τώρα, το τραβήξατε. Ωραία, προχωράμε. Δεύτερο οφειλόμενη απάντηση. Και τελειώνω εδώ, δεν θα πω τίποτα άλλο. Όταν υπάρχει παράταση έργου, ωφελείται ο εργολάβος, στον κύριο Μπουσμπούκη. Ωφελείται ο εργολάβος. Δηλαδή δίνει μια μειωμένη τιμή για να πάρει το έργο, όσο το καθυστερεί, δεν ρίχνει εργατικό δυναμικό για να το τελειώσει. Και μπορεί να πάρει και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο έργο. Άρα είναι πολιτικό ζήτημα. Και τοποθετούμαστε επί του πολιτικού ζητήματος και καταψηφίζουμε την παράταση, την οποία υποτιμήσατε πριν. Τρίτο Ωραία. Ζήτημα για το συγκεκριμένο θέμα. Τον Καλλικράτη, κύριε Αντιδήμαρχε, τον ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη του συνασπισμού πρωτοστάτησαν στην ΚΕΔΕ για να περάσει. Άρα μην έρχεστε και μας λέτε εδώ ότι φταίει ο Καλλικράτης, τον οποίο ψηφίσαν οι δυνάμεις που σας στηρίζουν. Και δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τον Κλισθένη. Ο Κλισθένης συνεχίζει πάνω σε αυτά που άφησε ο Καλλικράτης. Είστε εκτός θέματος, το ξέρω, κύριε Πρόεδρε. Βοηθήστε, σας παρακαλώ. Το ξέρω. Σας παρακαλώ. Λευκό ψηφίζουμε, Λευκό. Είπαμε, και στο 34-35 ψηφίζουμε θετικά και στο 36 όχι. Ναι, ψηφίζω θετικά.
34-35 λοιπόν, θετικά, πολύ. 36 με αρνητική ψήφο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Σας παρακαλώ πολύ, βοηθήστε την επόμενη φορά περισσότερο. Έτσι. Το 33, ναι. Ναι, όλοι, ναι.